πράγματα ένα-ένα, γιατί έχει απλώσει πολύ το θέμα και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλές ενστάσεις και σίγουρα πολύ φορτισμένο πολιτικό κλίμα, κύριε Παπά. Πρώτα απ' όλα, Εσουρού, ναυάγησε ακόμη μια προσπάθεια για τη συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής. Πριν σας ρωτήσω τι θα κάνετε με την τροπολογία, που ακούσαμε και από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τη μορφή με την οποία θα έρθει, θα σας ρωτήσω τι άλλαξε μετά το διαγωνισμό και φέρνετε ξανά το θέμα του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου στη Βουλή. Δηλαδή, αλλάζετε πρόσωπα και ξαφνικά είναι απαραίτητο το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ώστε να προχωρήσετε και στην αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Βεβαίως και είναι, και αυτές είναι και οι πρόνοιες του νόμου 4339, του νόμου με βάση τον οποίο δηλαδή έγινε η αδειοδότηση των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών. Εμείς έχουμε μια σταθερή προσήλωση στην ανάγκη συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και εννοώ ως κυβερνική πλειοψηφία, διότι είναι αρμοδιότητα της Βουλής και όχι της κυβέρνησης, μέσω της διάσκεψης των Προέδρων της, να συγκροτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο Πρόεδρος της Βουλής από την προηγούμενη περίοδο είχε κάνει τρεις διασκέψεις και τρεις αποτυχημένες απόπειρες να το συγκροτήσει. Εάν αυτό είχε συμβεί τότε, νομίζω ότι μάλλον θα ήμασταν σε μια διαφορετική κατάσταση. Δεν συνέβη και εμείς με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατ' εφαρμογή του Συντάγματος προχωρήσαμε στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά η υποχρέωση όλων των πολιτικών δυνάμεων που απορρέει από το Σύνταγμα για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με όρους συνένεσης είναι διαρκής. Και νομίζω ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να το ξανασκεφτεί. Δεν συνέτρεχαν πριν προχωρήσετε στην πρώτη φάση αδειοδότησης των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών. Βεβαίως και συνέτρεχαν και είχε δηλώσει δυστυχώς για τα τηλεοπτικά και πολιτικά μας πράγματα η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συνενέσει τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Γιατί συνένεση για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και λέω ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η συνένεση δεν υπήρχε τόσα χρόνια, κανένας προκάτοχός σας δεν αποφάσισε να παύσει την ανεξάρτητη αρχή, να αναλάβει την ευθύνη ο ίδιος για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου και τόσο λεπτού διαγωνισμού για τηλεοπτικές άδειες. Εσείς λοιπόν το πάβετε, άρα παίρνετε εσείς κάποιες από τις αρμοδιότητες του. Ζητάτε επανασυγκρότηση. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Γιατί ζητάτε την επανασυγκρότησή του τότε με πρόσωπα που ξέρετε ότι δεν θα τύχουν της αποδοχής της αντιπολίτευσης και ενώ έχετε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για το διαγωνισμό. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Άρα, για να καταλήξω, να διατυπώσω το ερώτημα, δεν είχατε προβλέψει τότε ότι θα είχατε μια δυσκολία στο να συστήσετε το ΕΣΟΡΟΥ? Ακούστε, θα σας πω κάτι τώρα έτσι και εν είδη έτσι προσωπικής κατάθεσης. Θα ήταν πολύ προτιμότερο και για μένα να έχει συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να διεξάγει αυτό το διαγωνισμό. Έχω βρεθεί εγώ προσωπικά και η κυβέρνηση συνολικά όμως στο μάτι του κυκλώνα λόγω αυτής της διαδικασίας. Γιατί οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι τηλεοπτικοί σταθμοί και έχουν βήμα δημόσιο και μπορούν να προασπίζονται τα συμφέροντά τους με τρόπο πιο αποτελεσματικό, ας πούμε, από ότι ενδεχομένως μια έχετε δημόσιο βήμα, όπως ακριβώς έχουμε τα μέσα ενημέρωσης ακριβώς, και ακριβώς, και αυτό μου έχει αποδοθεί δια της ψήφου του ελληνικού λαού και δια της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και σήμερα, νομίζω, στο στούντιο το δικό σας. Άρα λοιπόν, εμείς παραλάβαμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θέλω να σας θυμίσω ένα περιστατικό. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχε ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να συμπληρωθεί ή να αναπληρωθούν όλα τα μέλη. Είχε υπάρξει διαφωνία τότε και είχα εγώ ζητήσει τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις θητείες των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και η Βουλή της Νομικής της Υπηρεσίας. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε λοιπόν σε μένα ότι από τις 16 Δεκάτου 2015 και μετά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν θα είχε νόμιμη σύνθεση. Με αυτό το χαρτί στα χέρια, δημοσιευμένο, διότι ήταν μια συζήτηση η οποία προκλήθηκε στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ξέρετε, είναι σαφές ότι κανένας διαγωνισμός δεν θα είχε τύχει. Δηλαδή, ο Sky, εάν συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και γνώριζε και θα γνώριζε βεβαίως ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν είχε νόμιμη σύνθεση, Άρα, μην έχουμε καθόλου. Θα προσέφευγε, όχι, μισό λεπτό, θα προσέφευγε και θα έπεφτε ο διαγωνισμός. Τι έπρεπε να κάνουμε λοιπόν? Να τηρήσουμε τον νόμο
και να το πάμε σε νόμιμη συγκρότηση. Για να το πάμε σε νόμιμη συγκρότηση, έπρεπε να παθούν τα μέλη των οποίων η θητεία έχει λήξει. Αυτό όμως, κάναμε. Όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μια θύελλα αντιδράσεων και πάλι. Έχετε δίκιο. Λέτε, δεν θα αντιδρούσαν τότε οι σταθμοί. Εγώ σας λέω, πιθανότατα θα αντιδρούσαν. Όμως αντιδρούν και τώρα λόγω της παντελούς απουσίας του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Ο νόμος ο δικός μας. Λέω το εξής. Ναι. Επειδή υπήρχαν αυτές οι ενστάσεις, υπήρχαν αυτές οι προσφυγές, εσάς τι σας έπιασε τέτοια βιασύνη και δεν περιμένατε να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της συνταγματικότητας του νόμου σας και να έχετε μπροστά σας και ένα καθαρό πεδίο να κινηθείτε. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Τώρα πάμε στο ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήμασταν στο ζήτημα της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όλα δυστυχώς σχετίζονται μεταξύ τους. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε θα κάνουμε δίκιο. Ίσως αρκετά Αλλά προσπίσεις. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο νόμος ο δικός μας είχε τις περισσότερες από τους άλλους προβλεπόμενους νόμους αρμοδιότητες για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Για όταν αυτό θα υπάρξει. Ακούστε. Ακούστε γιατί με. Μέχρι τότε ακούστε έχετε με. Αφαιρέσει. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Όταν είχαμε τον νόμο Ρουσόπουλου, στη Βουλή μέσα, ο κύριος Ρουσόπουλος, ο οποίος ήταν προκάτοχός μου και δεν έχει βγει να εξηγήσει γιατί δεν έκανε αυτός διαγωνισμό, όπως δεν εξήγησε και ο κύριος Βενιζέλος όταν συναντηθήκαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όταν ερωτήθη για τον αριθμό των αδειών οι οποίες θα εκδοθούν, είπε ότι δεν θα σας πω στη Βουλή μέσα. Απαντούσε στα κόμματα της Επιβουλής. Διότι δεν υπάρχει χάρτη συχνοτήτων. Ο αριθμός των αδειών δηλαδή ήταν στο επίπεδο της υπουργικής απόφασης. Ούτε καν στο επίπεδο απόφασης της Βουλής όπως είναι τώρα. Βρεθήκαμε λοιπόν ενώπιον ενός θεσμικού αδιεξόδου. Αλλά ξέρετε κάτι, κυρία Κοσιόνη, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Έγινε ένας διαγωνισμός. Κατέρευσε η προπαγάνδα ότι εμείς το κάναμε για να βάλουμε τους αρεστούς. Μη με κάνετε εδώ που είμαστε να ξαναπώ το παράδειγμα του Sky, το οποίο το αναφέρω πάρα πολλές φορές σε τηλεοπτικά στούντιο που βρίσκομαι. Έτσι όμως δεν είναι. Και το θέμα Καλογρίτσα στο μεταξύ. Το οποίο ναι, λύθηκε με βάση τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόστηκαν για όλους και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Λύθηκε διότι έλυσαν το θέμα τα χαρτιά. Νομίζω ακριβώς. Η μη ύπαρξη χρημάτων. Δεν είπατε εσείς. Ακριβώς. Αλλά αυτό ήταν μια πρόβλεψη του διαγωνισμού. Να σας πω κάτι. Ο Sky είναι μέτοχος στην εταιρεία Digi, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Στον διαγωνισμό για τον ψηφιακό πάροχο δεν υπήρχε ούτε το 1% των προϋποθέσεων για την προέλευση των χρημάτων από αυτές τις προϋποθέσεις που βάλαμε εμείς στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Δεν θέλω τώρα να μπω σε μια παραθυρολογία. Θέλω να πω ότι έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα και με την αντιπολίτευση και να συνοηθούμε. Λοιπόν, έχει γίνει ένας διαγωνισμός. Και τι θα γίνει παρακάτω. Το τίμημα είναι πολύ υψηλό. Έχουν καταβληθεί σχεδόν 100 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε παρακάτω, να συγκροτήσουμε σουρού και να ολοκληρωθεί. Μου λέτε ότι εδώ υπάρχει, κυρία Κοσιόν, ένα τετελεσμένο. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Είναι τετελεσμένο. Τα 100 εκατομμύρια είναι πληρωμένα. Μάλιστα. Δεν είναι, πράγματι. Δεν όμως, είναι απλώς απέτηση του δημοσίου. Λέω το εξής, ότι η πραγματικότητα διαμορφώνεται από τις πράξεις μας ή τις αδρανιές μας. Εσείς έχετε διαμορφώσει μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, όντως, με βάση το πώς κρίνατε και παρά τη σφοδρότητα των αντιδράσεων. Όμως, θα έρθει κανείς και θα σας πει, κύριε Παπά, το εξής. Ότι εσείς γιατί δεν λάβατε υπόψη σας την πραγματικότητα πριν προχωρήσετε σε αυτό το διαγωνισμό. Την πραγματικότητα που έλεγε ότι υπάρχουν χι τηλεοπτικοί σταθμοί, υπάρχουν χι εργαζόμενοι, υπάρχουν επιχειρήσεις, άλλες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, άλλες όχι. Και ξέρετε, υπάρχουν και αυτοί οι 2.000 άνθρωποι. Είδαμε το ρεπορτάζ πριν από λίγο των συναδέλφων που ήταν και πάλι σήμερα στους δρόμους. Που είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι καρφωμένοι στις οθόνες τους και μας παρακολουθούν με αγωνία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς... Λέτε δηλαδή τώρα στην αντιπολίτευση προσαρμοστείτε στην πραγματικότητα. Εσείς γιατί προσαρμοστήκατε τότε. Διότι ήταν μια πραγματικότητα παράνομη και συνταγματική. Ήταν μια πραγματικότητα μειούμενης διαρκώς απασχόλησης, χειροτέρευσης των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και διωγγούμενων διαρκώς χρεών. Αυτή τώρα την πραγματικότητα. Να τα κάνετε χειρότερα. Αυτή καθόλου χειρότερα δεν τα κάνουμε. Βάζουμε ένα φρένο στην πτώση της απασχόλησης. Εάν ο ομιλών και η κυβέρνησή μας, κυρία Κοσιόνη, άφηνε τα πράγματα να εξελίσσονται έτσι, η αυξητική καμπύλη των χρεών και η πτωτική καμπύλη της απασχόλησης θα συνέχιζαν τη χαρούμενη πορεία τους και θα γινόμασταν κι εμείς ακριβώς όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να πούμε, βρε αδερφέ, περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Δεν άρα έγινε έτσι όμως. Σας ρωτώ ευθέως. Να πω για τους εργαζόμενους κάτι. Γιατί γίνεται... Επ' αυτού, ναι. Δηλαδή η νέα πραγματικότητα που εσείς δημιουργείτε με αυτό το διαγωνισμό, θεραπεύει όλα αυτά τα προβλήματα που μόλις μου αναφέρατε. Να σας πω τι μπορεί να θεραπεύει. Θεραπεύει καταρχήν μία δομική
στρέβλωση η οποία υπήρχε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και η στρέβλωση ήταν ότι οι ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών δυστυχώς επέβαλαν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους πάνω στο δημόσιο συμφέρον. Με ποιο τρόπο? Με τον διαγωνισμό της Digia, επιτρέψτε τους μου. Κανόνες του παιχνιδιού τους βάζουν οι κυβερνήσεις. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι χορεύουν. Εδώ λοιπόν θα έρθω και θα σας πω ότι έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη και την κυρία Μπακογιάννη να παραδέχονται ότι έπρεπε να έχει διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Και να πω και κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί αιρετικό σε μερικούς. Και οι τηλεοπτικές σταθμοί έχουν ένα μέρος του δίκιου. Διότι σου λέει η πολιτεία πρέπει να βάλει κανόνες. Πες μας ποιοι είναι οι κανόνες, πώς θα γίνει η αδειοδότηση. Δεν έγινε ποτέ. Παίρνετε πίσω δηλαδή τα αεροπειρατείας τώρα, κύριε Παπά? Όχι, δεν τα παίρνω πίσω. Δεν τα παίρνω πίσω. Αν διότι είχαν και οι δύο, δύο πλευρές βολευτεί και συνετελέστη αεροπειρατεία. Επανέρχομαι και αν θέλετε να το συζητήσουμε αναλυτικά αυτό. Λέω όμως η αεροπειρατεία. Ξέρετε, έχει μία φόρτιση ως λέξη. Βεβαίως. Δεν τα θυμάστε. Δεν τα θυμάστε πώς ξεκίνησε το 89. Γιατί αυτό το καθεστώς προσωρινότητας, ας κάνουμε μικρές τάσεις, δεν πειράζει, θα επανέλθουμε, δεν θα χάσουμε το θέμα μας και έχουμε χρόνος. Αυτό το καθεστώς προσωρινότητας, όπως και εσείς παραδέχεστε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις παραδέχονται, είχε προβλήματα. Βεβαίως. Και την ευθύνη γι' αυτό την είχε το πολιτικό σύστημα. Συμφωνώ και εσείς ήσασταν κομμάτι. Συμφωνώ απολύτως, όχι στην πλειοψηφία όμως. Άρα, όταν πήραμε τις κυβερνητικές ευθύνες. Και τότε η τηλεοπτική σταθμή. Και όμοιροι εξακολουθούν ήτανε, να νιώθουν. Ήταν λοιπόν μια στρεβλή σχέση, η οποία δημιουργούσε μη θεμητές αλληλεξαρτήσεις, θα σας έλεγα. Δηλαδή, να μπορεί να παίρνει ο υπουργός τηλέφωνο και να λέει θα σας κλείσουμε. Διότι είστε σταθμοί μη αδειοδοτημένοι. Δεν έχετε νομικό καθεστώς το οποίο είναι κρυστάλλινο και άρα υπάρχει ο φόβος της παρέμβασης. Το ίδιο κάνανε και με το φόρο διαφημίσεων και το τέλος χρήσης εκδοτήτων. Ενώ τώρα έρχεστε και λέτε ότι για να συνεχίσετε να υπάρχετε, Sky, θα πρέπει να πληρώσετε Sky, ένα χι ποσό, το πληρώσετε. Οποίο ξέρετε από την πλευρά μας χαρακτηρίστηκε και λίτρα. Και εντάξει. Το γεγονός ότι πήραμε άδεια έξυπνο δεν σημαίνει αυτό. Ότι το παίρνουμε ήταν πίσω αυτό. Ήταν έξυπνο αυτό, νομίζω και πολύ έξυπνη και στρατηγική του Sky, ο οποίος έλεγε ότι όλος ο διαγωνισμός είναι για να κοπεί ο Sky, αλλά ναι, πήγε. Αλλά αν μου επιτρέπετε. Θα το ολοκληρώσω αυτό, τώρα θα το πω γιατί είμαι στην έδρα σας. Δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί ξέρετε, μια στραβοτιμονιά στη στρατηγική του Sky θα μπορούσε έχει αυτή τη στιγμή να σημασία. Με βάλει εμένα στη θέση ενός συναδέλφου μου στον Α στο Sky. Ακούστε με, λοιπόν, θα σας πω και για τους εργαζόμενους. Λέω λοιπόν, ο Sky ήταν ο πρώτος που κατέθεσε φάκελο, ο πρώτος που πήρε άδεια, ο πρώτος που κατέβαλε το τίμημα. Μάλιστα. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα επιχείρημα για μας, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, και ένα επιχείρημα και έξω στο εξωτερικό, διότι όταν μας ρωτάνε, επειδή διάφοροι ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και λένε κάποιες ανοησίες στο εξωτερικό, όταν μας ρωτάνε, τους εξηγούμε με το παράδειγμα του τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος με φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Μα ποια ήταν η επιλογή? Τι εννοείται, ποια ήταν η επιλογή? Υπήρχε επιλογή από τους επιχειρηματίες, τους υφιστάμενους, να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Έγιναν επιχειρηματικές επιλογές. Ακούστε με, έγιναν επιχειρηματικές επιλογές οι οποίες καταδεικνύουν μια επιλογή σχεδόν απόσυρσης. Δηλαδή, ο τηλεοπτικός σταθμός Star και ο Κυπριακός Πάροχος πήγανε σε πάρα πολύ χαμηλές προσφορές και δεν ήταν υπερθυματιστές. Υπήρχαν και άλλοι που επέδειξαν διάθεση να κρατήσουν τα μαγαζιά τους και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα επειδή για ποιο λέτε, για τον Α, για τον Α, λέτε. Ο Α πήγε, ανέβηκε στο ποσό, δεν πήγε ποτέ σε αυτό που λέμε δεύτερη φάση. Άρα δεν υπήρχε κίνδυνος να. Μάλιστα. Ολοκληρώστε τώρα, γιατί ανοίξαμε πολλά και βεβαίως, θα χαθούμε. Βεβαίως. Λέω λοιπόν, εδώ πέρα, γιατί είναι διαφορετικά, με ρωτήσατε τα πράγματα και ποια προβλήματα γιατρεύουμε μέσα από την παρέμβασή μας. Σας είπα και πριν ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βορύδης και η κυρία Μπακογιάννη, έχουν πει ότι έπρεπε να έχει γίνει διαγωνισμός. Θα συμφωνήσω 100%. Υπάρχει μια διαφορά. Οφείλουν να βγούνε και να πούνε γιατί δεν τον κάνανε. Ποια τηλέφωνα σηκώθηκαν, ποιες πιέσεις ασκήθηκαν και σε ποιες πιέσεις αυτοί υπήρξαν. Τι διορθώνουμε λοιπόν? Τι διορθώνετε εσείς με το 4? Καταρχήν είναι το 4... καλό και για την πολιτεία και για τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών να γνωρίζουν ότι κατέχουν άδεια η οποία προέκυψε από μια καθόλου ανώμημη διαδικασία και δεν έχουν επίφοβο και επερωτώμενο γκρίζο νομικό καθεστώς όπως ήταν πριν. Το οποίο δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να υπάρχει. Μάλιστα, αυτό το δεύτερο, φαντάζομαι. Το θέλουν όλοι οι παίχτες. Ακριβώς. Να παίζουμε καθαρούς όρους. Ακριβώς. Και να γνωρίζουν, διότι ο κύριος Αλαφούζος. Αυτό νομίζω ιδιοκτήτης... δεν το απαντήσατε ποτέ. Λέω. Θα σας πω και εδώ το τέσσερα. Ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του σταθμού στον οποίο βρισκόμαστε, δικαίως λέει, θέλω να γνωρίσω ποιο θα είναι το επιχειρηματικό πεδίο στο οποίο θα καλούμε να κάνω. Έτσι. Αυτό λοιπόν δεν συνέβαινε. Δεν συνέβαινε με αποτέλεσμα να ξεχυλώσει και το οικονομικό υπόβαθρο όλων των σταθμών και να έχουμε και φαινόμενα, επιτρέψτε μου, ποιότητας έως και προσβλητικά.
σε αδειοδοτημένους σταθμούς μαζί με τον εκφυλισμό του ΕΣΟΡΟΥ. Για την ποιότητα, ήρθε... λέτε, των προγραμμάτων. Λέω, αυτό λέω, είναι αρμοδιότητα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Απολύτως. Αλλά πώς επηρεάζει την ποιότητα των, των εκπεμπόμενων προγραμμάτων ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών? Αυτό τα, που λέτε, η ποιότητα μου των εκπεμπόμενων προγραμμάτων, δηλαδή, εκπέμπουν... μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω το εξής. Η ποιότητα των εκπεμπόμενων προγραμμάτων διασφαλίζεται και από τον νόμο 4339 και από το Προεδρικό Διάταγμα του 2010 και βεβαίως από το ίδιο μας το Σύνταγμα. Τι διασφαλίζουμε με τον αριθμό 4 τώρα? Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, ακούσαμε πολλά και διάφορα επιχειρήματα. Εμείς είπαμε τι? Είπαμε ότι το κεντρικό και βασικό πρόβλημα της τηλεοπτικής αγοράς είναι τα μη βιώσιμα σχήματα. Γιατί? Διότι αναγκάζονται να ζουν... Αυτό ήταν το δεύτερο που είπατε. Να το ολοκληρώσω. Ναι, αλλά τα παίρνετε από το δεύτερο. Ήταν το πρώτο. Το πρώτο ήταν η Φλωρεντία. Η Φλωρεντία, λοιπόν. Τέσσερα, λέτε, παραπάνω δεν χωράνε. Μετά το ξεχάσαμε. Η Φλωρεντία, η οποία είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο συνεργάζεται πάρα πολύ συστηματικά με τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες και την Κομισιόν, ήρθε να πει ότι το φάσμα δεν είναι απεριόριστο. Οπότε όλη αυτή η ανοησία που περιέφερε. Και χωράνε τέσσερις. Η όλη ανοησία η οποία περιέφερε η αξιωματική αντιπολίτευση νομίζω πήγε πάρα πολύ γρήγορα στον κάλαθο των Αχρήστων. Αυτή τη στιγμή. Στον κάλαθο των Αχρήστων πήγε στιγμή, και μελέτη όμως της Φλωρεντίας. Όχι καθόλου, ίσα ίσα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπε τέσσερις, θα θυμίσω ότι χωράει. Είπε τέσσερις βεβαίως και εξήγησε και γιατί. Διότι η χώρα μας θα πρέπει να αποδώσει κι άλλο φάσμα στο ψηφιακό, το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα στην κινητή τηλεφωνία σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και βεβαίως πρέπει να περάσουμε και. Άρα στην... επιμένετε κόντρα σε όλες τις υπόλοιπες επιστημονικές προσεγγίσεις ότι μόνο τέσσερα χωράνε. Και τέσσερα τελικά επειδή το είπε η Φλωρεντία ή επειδή αντέχει η αγορά όχι, τέσσερα. Όχι, αυτό λέμε ότι το βασικό μας επιχείρημα ήταν το επιχείρημα της οικονομικής βιωσιμότητας. Διότι η μη βιωσιμότητα ήταν η ρίζα του προβλήματος. Κανάλια τα οποία λειτουργούσαν με χασούρα, ζητούσαν δάνεια και σηκώνονταν. Μας νοιάζει. Στο βαθμό που ελέγχεται, διότι θέλω εκεί να πω, ήταν η ρίζα της διαπλοκής, κυρία Κωστιώνη. Στο βαθμό που εκεί ελέγχεται η δανειοδότηση των καναλιών. Και θα, μα δεν ελέγχονταν όμως. Καταλάβατε. Ήταν το λεγόμενο τρίγωνο της διαπλοκής. Ορίστε, σας έφερε εσάς λοιπόν ο ελληνικός λαός στην εξουσία να τα ελέγχετε. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και βάλαμε κανόνες και αδειοδοτούμε. Ουδής θα μπορεί και θα πρέπει να εξαρτάται από τις πολιτικές αποφάσεις της εκλεγμένης κυβέρνησης. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα δάνεια των ΜΜΕ έχουν βγει σημεία και τέρατα, κυρία Κωσιόνη. Και τα σημεία και τέρατα ακριβώς γεννήθηκαν, φύτρωσαν και μεγάλωσαν σε ένα λασπερό υπόβαθρο το οποίο δυστυχώς οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες είχαν αφήσει να ζει. Κύριε Παπά, το 4 σημαίνει ότι έχουμε ευνοϊκότερους όρους, αν μου επιτρέπετε, διαπλοκής. Σημαίνει ότι είναι λιγότεροι παίχτες, άρα λιγότερες φωνές, άρα λιγότερες δουλειές. Δημιουργείται μια ολιγοπωλιακή αγορά για την οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλαίσιο. Καταρχήν, στην Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, άρα έχουμε το θέμα του πλουραλισμού και το θέμα της απασχόλησης, το οποίο βάζεται αυτή τη στιγμή στη συζήτησή μας. Λιγότερες φωνές είπατε και λιγότερες δουλειές. Βεβαίως. Πλουραλισμός. Ο κάθε σταθμός από μόνος του υποχρεούνται με βάση το Σύνταγμα καταρχήν να μην προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, να μην εκπέμπει μηνύματα μίσους και να παρουσιάζει αντικειμενικά τα γεγονότα. Άρα λοιπόν, ο κάθε σταθμός από μόνος του, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, έτσι, θα πρέπει να έχει μια αντικειμενικότητα για να τη διασφαλίζει. Παράδειγμα, νομίζω έχει χιλιοϋποθεί, ήταν το περσινό δημοψήφισμα που ο αριθμός των αδειών κάθε άλλο παρά διασφάλισε την αντικειμενική παρουσίαση των απόψεων. Εργασία τώρα λοιπόν και απασχόληση. Όταν, κυρία Κωσιόνη, ο Μιλών και η κυβέρνηση συλλογικά προέβλεψε με ρύθμιση στο 4339 τον ελάχιστο αριθμό απασχόλησης των 400 ατόμων. Για πλήρους απασχόλησης. Πλήρους ακούστε με λίγο. Θα τα πούμε όλα. Πλήρους απασχόλησης, ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα της ΕΤΣΕ, της Ένωσης των Ιδιοκτητών των Καναλιών. Ότι παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα και ότι παρεμβαίνουμε παραπάνω από όσο πρέπει στη δυνατότητα του επιχειρηματία να απασχολεί ή να μην απασχολεί κόσμο. Εδώ λοιπόν όμως έρχεται ακριβώς το Σύνταγμά μας να πει ότι οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις δεν είναι σαν όλες τις άλλες, ακριβώς διότι υπάρχει ο κατά το άρθρο 15 άμεσος έλεγχος του κράτους και εκεί πρέπει να μπαίνουν όρια. Κύριε Υπουργέ. Στα κανάλια εθνικής εμβέλειας, να πω για τους εργαζόμενους μια στιγμή. Ναι, να πείτε, αλλά ξέρετε και οι υπολογισμοί σας, ναι. 4-4-16, πάλι δεν βγαίνανε. Ναι.
Πόσοι ήταν τώρα, κυρία Γοσιόνη, οι απασχολούμενοι, στα κανάλια. Άκουσα και τον κύριο Τζανακόπουλο πριν στον Αντένα να λέει ότι θα λάβετε μέρημνα να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι των καναλιών που θα κλείσουν από τα κανάλια που θα επιβιώσουν. Λοιπόν, για να μην γελιόμαστε. Τι θα πείτε, δηλαδή στον Κυριακού, στον Αλαφούζο, θα προσλάβεις και άλλους τόσους? Όχι, όχι. Αλλά μπορούμε να. Αν δεν συμφωνεύσει, έχετε την εντύπωση ότι μπορεί ένα σχήμα να απορροφήσει διπλάσιο αριθμό εργαζομένων. Πώς συμβαίνει αυτό? Τα κανάλια, τα βιώσιμα, καταρχήν θα μπορούν να αυξήσουν την απασχόλησή τους πάνω από το 400 και αν γίνουν παραγωγικά και περάσουν και στην παραγωγή προγραμμάτων, η οποία γνωρίζετε κι εσείς ούσα στην τηλεοπτική αγορά, ότι έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλες οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή η μειούμενη απασχόληση, η διαρκώς μειούμενη απασχόληση στα κανάλια εθνικής εμβέλειας να σταματήσει να είναι μειούμενη. Να μπει ένα φρένο και θα σας έλεγα και το εξής, ξέρετε, εμείς δεν νομοθετούμε για να προασπίσουμε το επιχειρηματικό συμφέρον του ενός ή του άλλου επιχειρηματία. Δυστυχώς κάποιοι, οι αποτυχώντες στον διαγωνισμό, βάζουν μπροστά τους εργαζόμενους, ενώ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές επιλογές που διασώζουν τις θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να βάλουμε μία σειρά στα πράγματα που έχουν απομείνει να συζητήσουμε, γιατί είναι αρκετά και δεν θέλω να χάσουμε το χρόνο. Εγώ δεν έχω ακόμη λάβει απάντηση από εσάς, κύριε Παπά, στο γιατί δεν περιμένατε το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει μία απόφαση, ούτως ώστε να μην χρειάζεται περίπου 20 λεπτά που είμαστε εδώ και να συζητάμε όλα όσα συζητάμε. Γιατί δεν θέλετε ένα καθαρό πεδίο να κινηθείτε? Οι αποφάσεις της διοίκησης αλίμονο αν περιμένανε τις τελεσίδικες αποφάσεις του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Έχουν γίνει όλες τις αλλά εδώ προκλήθηκε μια θύελλα, άρα θα μπορούσατε να περιμένετε την απάντηση του ΣΤΕ. Εντάξει, τον νόμο σας να κλείσετε και στόματα και να κινηθείτε. Αυτό είναι ένα επιχείρημα πραγματικά το οποίο εσείς καλά κάνετε και με ρωτάτε, το καταθέτει στο τραπέζι της συζήτησης Νέα Δημοκρατία, που κατά το θεσμικό της ρόλο μας αντιπολιτεύεται. Όχι μόνο, και άλλα κόμματα. Εντάξει. Όχι, γιατί... Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πρώτη Νέα Δημοκρατία νομίζω το κόμισε, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι το χειρότερο που εμείς είχαμε να κάνουμε είναι να αδρανήσουμε. Αν εμείς είχαμε αδρανήσει, νομίζω ότι τώρα θα ήταν μια υπόθεση η οποία θα είχε παγιωθεί και θα είχαν εξαρτηθεί. Ξέρετε τι λένε πολύ σήμερα, με αφορμή αυτή τη νέα προσπάθεια για συγκρότηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, ότι τώρα το ξαναφαίνεται το θέμα. Σου το λέω ανοιχτά, έτσι όπως κυκλοφορεί και εσείς το έχετε ακούσει, και είμαι σίγουρη και πολλοί κόσμος που έτσι ψάχνει και διαβάζει. Ότι θέλατε τώρα να συγκροτηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβουλίο, έτσι ώστε να του πετάξετε το μουτζούρι να κλείσει αυτό. Όχι, καθόλου. Με συγχωρείτε, εδώ πέρα εμείς θα ολοκληρώσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία διαγωνιστική διαδικασία δεν είναι μόνο η μέρα της δημοπρασίας, είναι όλη η προετοιμασία. Είναι ο έλεγχος, ο εξοντοτικός των φακέλων που υποβλήθηκαν για τον διαγωνισμό και είναι και η διαδικασία της μετάβασης στο νέο τηλεοπτικό τοπίο. Για να έρθουμε στη μετάβαση. Περιμένουμε μια τροπολογία. Μάλιστα. Πείτε μου, εάν αυτή η τροπολογία θα είναι η ίδια με αυτή που ήρθε προχθές και αποσύρθηκε. Έχουμε αποδείξει, νομίζω, να σας πω, εμείς έχουμε αποδείξει και θα σας καλούσα έτσι κάποια στιγμή να γυρίσετε να δείτε τα πρακτικά της Βουλής όταν συζητάγαμε το σχετικό νόμο, ότι κάνουμε πάντα προσπάθειες να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις. Όταν ψηφίζαμε το σχετικό νόμο, κόμματα της αντιπολίτευσης ψηφίσανε τα περισσότερα άρθρα που αφορούν το διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν και τώρα είμαστε διατεθειμένοι, εάν υπάρχουν ιδέες για βελτίωση, να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι τώρα που ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία να κάτσουμε βελτιώσεις, εμείς σε προτάσεις για βελτιώσεις σε ποιο πεδίο δέχεστε, ας πούμε στο πενθήμερο που δίνεται προκειμένου να κλείσει ένας τηλεοπτικός σταθμός? Νομίζω ότι θα μπορούσε να προκληθεί ένας πολύ δημιουργικός διάλογος εάν ξεκινήσει μία σοβαρή συζήτηση. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον όχι της δικής μου παράταξης, όχι της δικής μας κυβέρνησης, αλλά συνολικά του πολιτικού συστήματος, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας του πολιτικού κόσμου και μέσα από ένα διάλογο να καταλήξουμε στον τρόπο με τον οποίο θα μεταβούμε στην επόμενη μέρα της τηλεόρασης. Άρα, κύριε Παπάν, καταλαβαίνω καλά, δηλώνεται ανοιχτός, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτή η νέα τροπολογία να έρθει προβλέποντας ένα άλλο χρονικό διάστημα για την αφήνω μετάβαση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουμε αλλαγές οι οποίες θα διαμορφώσουν ευρύτερες συνενέσεις. Που σημαίνει, βέβαια να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Και εσείς που με ρωτάτε και εγώ που απαντώ. Γιατί? Διότι μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εσείς έχετε και το. Όχι, δεν είναι έτσι. Και έχουμε δείξει, νομίζω, ότι εξαντλούμε κάθε περιθώριο συνένεσης.
Διότι θα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο που θα ψηφιστεί η τροπολογία. Ωραία. Αν έρθουν λοιπόν και σας προτείνουν το μαύρο να πέσει μόνο όταν έρθει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και εφόσον αυτή η απόφαση δικαιώνει τον νόμο σας. Αυτό δεν μπορεί να νομοθετηθεί. Δεν μπορεί να νομοθετηθεί αυτή, μια τέτοια διάταξη. Οι διατάξεις νομοθετούνται. Τότε ποιος θα συνενέσει, περιμένετε τη συνένεση ποιου κόμματος ακριβώς στο να πέσει όλοι μπορούν να συνενέσουν, στα κανάλια όλοι για έναν νόμο τον οποίο δεν αποδέχονται. Όλοι μπορούν να συνενέσουν εάν σκεφτούν λογικά. Εάν καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να δίνουν μάχες οπισθοφυλακών, να καταλάβουν ότι το δημόσιο έχει ήδη επωφεληθεί πάρα πολύ από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αυτού και να πάμε μαζί παρακάτω για να δούμε πώς θα γίνουν και βιώσιμα σχήματα τα οποία θα μπορούν να δίνουν στον Έλληνα πολίτη το πρόγραμμα που δικαιούται. Κύριε Υπουργέ, το πρωί μιλήσατε τηλεφωνικά στην ΕΡΤ και είπατε εκεί στους συναδέλφους μας το εξής, ότι αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, τότε γυρίζουμε πίσω στο παλαιό καθεστώς ανομίας, κάπως έτσι το είπατε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνησή σας παρετείται των προσπαθειών εξυγίανσης του τηλεοπτικού τοπίου? Δηλαδή, αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, να μην περιμένουμε από εσάς να τον πάρετε τον νόμο πίσω στο Υπουργείο σας, να τον θεραπεύσετε, όπως λένε στη νομική γλώσσα, και να τον ξαναβάλετε, να τον ξαναστείλετε στη Βουλή? Υπάρχουν δύο ζητήματα που είναι στον πυρήνα αυτής της δικαστικής διαδικασίας. Ο αριθμός των αδειών και το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων δεν αφορά τον νόμο τον οποίο ψηφίσαμε τον περασμένο Οκτώβρη, αφορά τις πρόσθετες ρυθμίσεις τις οποίες κάναμε για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Εάν αυτός ο διαγωνισμός ακυρωθεί, εάν το δημόσιο υποχρεωθεί αυτά τα 260 εκατομμύρια να τα επιστρέψει στους υπερθεματιστές, γυρίζουμε σε αυτό που λέμε το status quo ante. Ναι, και δηλαδή, μετά τι είναι, και μετά τι κάνετε? Θα πρέπει να μετά να αναλαμβάνετε νέα πρωτοβουλία, μετά λέτε ελάτε να φτιάξουμε το ΕΣΟΥ, άρα δικαιώνεται τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αυτό το διαγωνισμό. Η ανάγκη για να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ήταν, είναι και θα είναι εκεί και θα την υπηρετούμε συστηματικά. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, έχει αποδείξει ότι η κυβερνητική, ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αυτή το εννοεί και σε αυτή την κατάσταση. Εσείς τι θα κάνετε, ο κύριος Βούτσης θα κάνει αυτό, εσείς θα κάνετε. Τι εννοείτε, τι μπορώ να κάνω εγώ? Εάν αυτός ο νόμος και αυτός ο διαγωνισμός κριθεί αντισυνταγματικός, θα κάνετε άλλο διαγωνισμό? Εθνικό, είναι απλό το ερώτημα. Πώς θα κάνω διαγωνισμό, αν έχει πέσει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων? Δηλαδή, ή αυτό ή τίποτα. Ακούστε με, κυρία Κουσιώνη, σας παρακαλώ. Τι θα μπορούσα να κάνω? Έχω φιλοξενήσει πολλούς υπουργούς εδώ πέρα που οι νόμοι τους έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί. Τους έχουν πάρει πίσω, τους έχουν ξαναδουλέψει, τους έχουν ξανακαταθέσει. Αν όμως υπάρχει μία απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που τους αφαιρεί την αρμοδιότητα για να διεξάγουν ένα διαγωνισμό, τι θα κάνανε? Άρα μετά θα έρθει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, νομίζω ότι ένα νέο διαγωνισμό, ότι συζητάμε για τα αυτονόητα. Διότι εάν πέσει αυτός ο διαγωνισμός, γυρνάμε στην προτεραία κατάσταση και Θεός ξέρει πότε. Και με τις εταιρείες που έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό, θα γίνει? Θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους? Αυτός ο διαγωνισμός δεν θα έχει καμία νομική βάση. Θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, δηλαδή? Νομίζω ότι αν κινηθούν δικαστικά θα. Και οι νεοεισερχόμενοι, οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία, έχουν κάνει κόπο, έχουν πληρώσει. Θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθουμε και στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί έχει προκληθεί πολύ μεγαλός θόρυβος, κύριε Υπουργέ, και όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Υπήρξε η πειθαρχική δίωξη σε βάρος ενός ανώτατου δικαστή που συμμετέχει στην ολομελία του ΣΤΕ, αντιπρόεδρος του ΣΤΕ, με αφορμή ένα δημοσίευμα που αφορούσε στην προσωπική του ζωή, το οποίο στη συνέχεια... Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Το πειθαρχικό του δεν αφορά καθόλου τις πτυχές τις οποίες μόλις αναφέρατε. Να το πω αλλιώς. Όχι, να είμαστε ακριβείς. Το πειθαρχικό του στηρίχθηκε σε ένα δημοσίευμα. Δεν αφορά καθόλου πτυχές της προσωπικής του ζωής. Και δεν πρέπει να. Και αυτές είναι οι πτυχές... άμεσα συσχετιζόμενο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως όχι. Με τα προσωπικά δεδομένα που βγήκαν στη φόρα. Και δεν θα έπρεπε
και να γίνεται και αντικείμενο διαλόγου. Τα προσωπικά δεδομένα και η προσωπική ζωή είναι απαραβίαστα πράγματα. Αυτό σε ποιον το απευθύνεται τώρα όμως? Σε όλους μας. Όλοι όσοι έχουν δημόσιο βήμα. Η Αυγή δεν έκανε καμία αναφορά στην προσωπική του ζωή και σας καλώ να δείτε το δημοσίευμα. Διότι έχει καμία αναφορά. Έκανε αναφορά στο όνομα, το οποίο δεν γνωρίζαμε ως τότε. Όχι, κάνετε λάθος. Το όνομα στην Αυγή δημοσιεύτηκε την Τρίτη και τη Δευτέρα υπάρχει ερώτηση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο όπου αναφέρεται ρητά το όνομα. Κύριε Παπά. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει μια περίεργη σύμπτωση. Ναι, πείτε μου. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, ξεκινά από τον ηλεκτρονικό τύπο, αναπαράγεται στη συνέχεια. Ας μην διαφωνήσουμε στα επιμέρους λεπτομέρειες. Νομίζω καταλαβαίνουμε. Στεναχωριέμαι, διότι η εφημερίδα Το Βήμα έκανε αναφορά ακριβώς στην προσωπική ζωή του εν λόγω. Δεν έχει απασχολήσει αυτό τα πειρά της αντιπολίτευσης εναντίον μας. Αν το έκανε, κακώς το έκανε. Λοιπόν, την Κυριακή, σας το λέω εγώ. Δεν το γνωρίζω. Και αυτό το έκανε και μάλιστα ισχυρίστηκε το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο της εφημερίδας Το Βήμα, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη πρακτική, θα σας έλεγα, και ας μην μπούμε σε αυτό, ότι ο εν λόγω δικαστής είχε εναντιωθεί στη συνταγματικότητα του νόμου. Να πούμε όμως λίγο, να έρθουμε στον πυρήνα του ζητήματος που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις. Αυτός ο άνθρωπος συμμετέχει στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει τον νόμο σας. Μία μέρα πριν συνεδριάσει, έρχεται η πειθαρχική του δίωξη. Με εντολή του κυρίου Παρασκευόπουλου, ο οποίος κύριος Παρασκευόπουλος έχει στηριχθεί σε δημοσιεύματα, τα οποία με τη σειρά τους έχουν στηριχθεί σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν διαρρεύσει. Να μην υπάρχει καμία σύγχυση. Ο ίδιος ο κύριος Παρασκευόπουλος έχετε σήμερα και διατάσει έρευνα. Ναι, δηλαδή, λοιπόν, είναι σαφές ότι. Σας φαίνεται κανονικό αυτό? Αν δεν ήσασταν υπουργός και ήσασταν στην αντιπολίτευση και το παρακολουθούσατε, θα σας φαινόταν. Λέω, ο υπουργός κινήθηκε ακριβώς μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του. Όταν αυτή η υπόθεση, η οποία από ό,τι φαίνεται ήταν γνωστή από παλαιότερα, αλλά αφορούσε στοιχεία τα οποία ήταν μάλλον παρανόμως κτιθέντα, φαντάζομαι. Όταν και αυτό δεν είναι περίεργο, που ανασύρεται μια παλιά υπόθεση. Όχι, δεν ανασύρθηκε από τον υπουργό όμως. Επιτρέψτε μου, λέω, όταν υπήρξε δημοσιότητα και κοινοβουλευτικός έλεγχος, δεν είχε καμία απολύτως άλλη επιλογή παρά να κινήσει την πειθαρχική διαδικασία. Και θέλω να παρακαλέσω και εσάς. Θα ήταν εγκαλούμενος αν δεν το έκανε, κυρία Κοσιόνη. Θέλω να παρακαλέσω και εσάς και τους άλλους συναδέλφους σας, τους δημοσιογράφους, να μιλάμε για την ουσία της υπόθεσης. Και η ουσία της υπόθεσης είναι ότι το πειθαρχικό αφορά την υπόθεση παραβίασης των κανόνων των εξετάσεων των δικαστών. Με ποια αφορμή, κύριε Παπά? Τι εννοείται με ποια αφορμή? Υπήρξε κοινοβουλευτικός έλεγχος και δημοσιότητα. Αυτό σας λέω. Υπήρξε δημοσιότητα η οποία ξεκίνησε και πυροδοτήθηκε από πολύ συγκεκριμένα κέντρα. Αθώα, λέτε, καθόλου αθώα. Τίποτα δεν είναι αθώο, κύριε Ουσιώνη. Να σας πω κάτι. Έχουμε δει αμέτρητα ρεπορτάζ. Εσάς δεν συμφέρει αυτό. Αμέτρητα ρεπορτάζ έχουμε δει. Λέω, έχουμε δει αμέτρητα ρεπορτάζ για το ποιος είναι ο βίος και η πολιτεία του Α ή του Β δικαστικού λειτουργού. Ή ακόμα και του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ή τι συνέβη στο Κολωνάκι, τάχα μου, μία μέρα που πέρναγε. Επιφυλίδες. Editorials, το ένα πίσω από το άλλο. Ζούμε λοιπόν στον κυκαιώνα τέτοιου τύπου πιέσεων στους δικαστές. Υπάρχουν πάντως, μισό λεπτό, ποιοι ασκούν πιέσεις στους δικαστές? Αυτοί που έχουν ένομο συμφέρον να κινηθούν οι δικαστές με βάση τα δικά τους. Και δηλαδή οι επιχειρηματίες των media. Βεβαιότατα. Λέτε αυτή τη στιγμή δημοσίως ότι είναι ευάλωτοι. Όχι, δεν είπα ότι είναι ευάλωτοι. Όχι, επιχειρηματιών οι δικαστές. Πιέσεις μπορεί να δέχονται, αλλά δεν τις αποδέχονται. Λέω ότι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες των ΜΜΕ έχουν επιλέξει την οδό της δημόσιας άσκησης πιέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι δικαστές πιέζονται από τα δελτία ειδήσεων ή από τους δημοσιολογούντες που λέτε που θίγονται τα συμφέροντά τους και δεν πιέζονται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χαρακτήρισε σχεδόν αδιανόητο να βγάλει κάποια άλλη απόφαση από αυτή που περιμένει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουν γίνει πολιτικές αξιολογήσεις για το πού μπορεί να πάει η απόφαση. Κατά την ίδια λογική, θα έπρεπε να πούμε και ότι όλες οι τοποθετήσεις των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες λένε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, θα πέσει, θα γίνει ο τάφος μας, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το τρίτο. Αλλά και στους αντιπολίτευσης λέγατε ότι είναι αντισυνταγματικός ο ένφια, αντισυνταγματικές περικοπές, εσείς παρεμβαίνετε στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ας κρατήσουμε χαμηλούς τόνους λοιπόν ως προς αυτό. Αλλά είναι νομίζω σαφές και το έχει δίκιο ο ελληνικός λαός. Γιατί ξέρετε κάτι. Εσείς νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δελτία ειδήσεων που κάθε άλλο παραδελτία ειδήσεων είναι?
Και θέλω να κάνω τώρα. Εντάξει, ας μην τα ξαναπώ. Τα έχω πει και τα ονόματα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα διστάσω να ονοματίσω αν χρειαστεί. Αλλά είναι σαφές, νομίζω, και στα μάτια του ελληνικού λαού μπροστά παίζεται το θέατρο του παραλόγου. Έτσι, δηλαδή δελτία ειδήσεων τα οποία... Εντάξει, ξέρετε, και τα δελτία ειδήσεων τώρα που λέτε καταγράφουν ένα θέατρο του παραλόγου από την δική τους οπτική που αφορά τις κινήσεις της δικής σας κυβέρνησης. Πρέπει να παραδεχτούμε, δηλαδή, πρέπει να παραδεχτούμε και οι δύο. Μην περιμένετε ένα κανάλι που κλείνει να μην αντιδράσει αυτή τη στιγμή σε ένα νόμο ο οποίος δέχεται αμφισβήτηση. Αλλά ένα κανάλι, από πάρα πολλές ένα πλευρές. Κανάλι το οποίο οφείλει να έχει άδεια για να εκπέμπει, ο επιχειρηματίας του έχει τρόπους να διασώσει και τις θέσεις της εργασίας. Να επιστρέψουμε στο θέμα της δικαιοσύνης για να το κλείσουμε κιόλας. Γιατί αναφερθήκατε και πριν στη δημοσιότητα, της οποίας την χάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Mm-hmm. Εγώ δεν θα κομίσω γλάφκα τώρα, άλλωστε είναι όλα αυτά λίγο πολύ συζητούνται και με κάθε διακριτικότητα και προσοχή θέλω να σας πω ότι είναι διάχυτη η καχυποψία το τελευταίο διάστημα και έρχεται, ξέρετε, και ως απόρρια μιας διαδοχής συμπτώσεων. Λέγεται λοιπόν, και αυτό σας το λέω ανοιχτά, ότι ο κύριος Σακελαρίου, επειδή εσείς τον διορίσατε, την χάνει και τη εύνοιά σας, και αυτό εντάθηκε και από τις δηλώσεις που ο ίδιος έκανε μετά από αυτή την περίφημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που συζητήσαν για τους μισθούς, που ο ίδιος είπε και για το πώς πρέπει να φουγκράζεται ένας δικαστής το κοινωνικό κλίμα και να παίρνει αποφάσεις. Υπάρχει λοιπόν από κάποιους η υπόνοια και εκφράζεται δημοσίως ότι ίσως ο κύριος Σακελαρίου χρονοτριβή προκειμένου να δημιουργηθούν τετελεσμένα, να δημιουργηθεί νέα κατάσταση πραγμάτων και έτσι να περάσει το πράγμα στα ψηλά. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Τώρα είδα και μία δήλωση του κ. Φορτσάκη στη Βουλή, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Είπε ότι οι δικαστές κάνουν διακοπές και δεν συνεδριάζουν. Πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είχαμε 75 δικόγραφα με τα οποία ασχολήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Οι δικαστές ασχολήθηκαν ασταμάτητα με την υπόθεση αυτή. Την συγκεκριμένη αναφορά για τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο. Θέλω να πω ότι τηρήθηκαν οι από το Σύνταγμα προβλεπόμενες διατάξεις για τον ορισμό της ηγεσίας των δικαστηρίων και πέραν τούτου ουδέν. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, κύριε Παπά, οι χειρισμοί σας σε αυτή την υπόθεση που λέει τηλεοπτικές άδειες, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, θα ήταν οι ίδιες με αυτές. Να σας πω, νομίζω ότι θα έπρεπε που να. Κάνατε νομίζω ότι θα έπρεπε ενδεχομένως λίγο πιο γρήγορα να διαβλέψουμε την μεθοδευμένη άρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Είναι μια ιστορία η οποία έχει ταλαιπωρήσει και την πολιτική ζωή και μας έχει βάλει όλους έτσι σε σκέψεις. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι έχει καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη τομή. Είναι μια τομή η οποία ακριβώς αντιστρέφει το βέλος της προτεραιότητας. Δυστυχώς, κυρία Κοσιώνη, στην Ελλάδα τα συμφέροντα, τα ιδιωτικά, είχαν κάμψει το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό το αντιλαμβάνεται η εκλεγμένη κάθε φορά κυβέρνηση. Ήταν στρέβλωση της τηλεοπτικής αγοράς να είναι υπάροχη περιεχομένου και υπάροχη δικτύου. Αυτό ήταν μια στρέβλωση. Και, εν πάση περιπτώσει, η τερατώδη στρέβλωση της μη αδειοδότησης και η σκιώδης αλληλεξάρτηση, επιτέλους, νομίζω, πάει στο πλάι και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Εάν το ΣΤΕ κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο σας, κύριε Παπά, εσείς έχετε θέση στο Υπουργείο Επικρατείας? Τι εννοείτε? Θα παραιτηθείτε, θα είναι μια προσωπική σας είτε θα λοιπόν, να πείτε στον Πρωθυπουργό, να δείτε, τα θαλάσσια θα φεύγω, απλό είναι. Εγώ θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών έχουμε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για τους αμέτρητους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έβαλαν υπερπροσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και νομίζω ότι είμαστε δικαιωμένοι και στη συνείδηση του ελληνικού λαού και θα δικαιωθούμε και στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο έχει. Μήπως κάνετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη τώρα, με αυτό που λέτε? Θα το κρατήσω λοιπόν. Θα πω ότι μέχρι τώρα όλα τα ασφαλιστικά μέτρα των τηλεοπτικών σταθμών έχουν απορριφθεί. Εντάξει, αυτό δεν είναι απόφαση. Ναι, θέμα εκλογών στην περίπτωση. Όχι, δεν που η έκβαση δεν είναι αυτή που περιμένετε. Κοιτάξτε, εκλογές ζητάει η Νέα Δημοκρατία εδώ και τόσο καιρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο και οι εκλογές, ξέρετε, συμβαίνουν όταν χάνεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θέλω δύο τελευταία ερωτήματα. Ένα
αν θέλετε να το απευθύνετε και στους δικαστές και στις ενώσεις που χθες έβγαλαν αυτές τις πολύ σκληρές ανακοινώσεις και προς τους εργαζόμενους, αλλά ξεκινώντας από το θέμα των δικαστών, ξέρετε, σε ασυνήθιστα οξύς τόνους χθες μίλησαν για πολιτικές παρεμβάσεις και για πρακτικές που παραπέμπουν σε, πώς το είπαν, φασιστικά καθεστώτα. Ναι. Θέλετε να το απαντήσετε κάτι? Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Νομίζω ότι... Στις ενώσεις των δικαστών, έτσι. Τα είδα. Αλλά νομίζω ότι εδώ έχει υπάρξει, έτσι, βρισκόμαστε σε μια περίοδο 2 μηνών όπου εξελίσσονται τέτοια γεγονότα. Έτσι. Καλό είναι όλοι να αποφεύγουμε τις ακραίες εκφράσεις, να κοιτάμε να προασπίζουμε αυτά που πρέπει να προασπίζουμε ο καθένας από τη θέση του. Και είμαι βαθιά πεπισμένος ότι πάμε σε μια καινούργια μέρα όπου τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και η εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμών της πολιτείας θα βελτιωθεί. Και στους συναδέλφους μου που αγωνιούν και σας παρακολουθούν στους τώρα, γιατί ξέρετε τι. Δεν κάνω εμπόριο ευαισθησίας. Όχι, είπα όχι, και όχι. Πριν ίσα. Ότι και εγώ θα μπορούσα να είμαι στη θέση τους. Βεβαίως. Αλλά το γεγονός ότι δεν είμαι στη θέση τους δεν με εμποδίζει από το να σας κάνω όλες τις ερωτήσεις και να σας φέρνω ενώπιον αυτών των συναδέλφων. Σύμφωνο. Είναι δύσκολες εποχές, ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους, άλλοι έχουν τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δουλεύουν στον ίδιο σταθμό, άλλα σε έναν σταθμό που κλείνει και ο άλλος στον άλλον που κλείνει. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Και εσείς τους λέτε περίπου. Περιμένετε και μπορεί να απορροφηθείτε από κάποιες συμπράξεις που πιθανώς θα γίνουν και αύριο μεθαύριο, ξέρετε, θα φτιάξουν και τα πράγματα στα μίντια επειδή θα είναι 4 και θα μοιράζονται την πίτα σε μεγαλύτερα κομμάτια. Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει χάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι πρέπει όπου μπορεί η πολιτεία να παρεμβαίνει για να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας. Αυτό κάνει και η δική μας παρέμβαση. Ποια θέση εργασίας, να σας πω, ποια θέση λοιπόν εργασίας ήταν διασφαλισμένη εάν αφήναμε εμείς να ξεχυλώνει το παράτυπο καθεστώς των υπερχρεωμένων τηλεοπτικών σταθμών, των μη βιώσιμων τηλεοπτικών σταθμών και τώρα ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και υποκριτικά οι ίδιοι που μας λέγανε αυτό το νούμερο 400, βγάλτε το από τον νόμο. Είναι παράβαση του διευθυντικού δικαιώματος. Και ο ΣΚΑΙ έχει 500 αυτή τη στιγμή εργαζόμενους. Πάρα πολύ, έτσι, θα χαρούμε όλοι και να τους κάνει 600 και 800. Πόσους πιστεύετε μπορείτε να τους κάνει? Μπορεί να τους αυξήσει. Εάν καθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο, εάν προχωρήσουμε και στις άλλες μεταρρυθμίσεις με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αγορά του διαφημιστικού χρόνου, πραγματικά νομίζω ότι μπορούν και οι πόροι των σταθμών. Άρα αυτή είναι η απάντησή σας στον κόσμο που θα απολυθεί. Περιμένετε όταν ο ΣΚΑΙ θα μεγαλώσει να παρέλθει 200. Στον κόσμο που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή είναι ότι κινδυνεύει λόγω των επιχειρηματικών επιλογών που επιμένουν να μην κάνουν και όχι λόγω του 4. Όχι. Δεν κινδυνεύουν λόγω αυτό. Διότι δεν υπήρχε καμία ρύθμιση και όλες τις θέσεις εργασίας στο τηλεοπτικό τοπίο, κυρία Κοσιώνη, ήταν επισφαλείς. Τώρα θα πάμε σε βιώσιμα σχήματα. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να προασπιστούμε τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του ενός σταθμού ή του ιδιοκτήτη του άλλου. Αυτοί επιλέξανε να πάνε στο διαγωνισμό και να μην είναι επαρθεματιστές. Δεν είμαστε εδώ για να προστατέψουμε το δικαίωμά τους να έχουν επαναλαμβανική άδεια. Λοιπόν, κύριε Παπά, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ανοίξαμε όλα τα θέματα, όπως μεγάλο είναι και το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.